θα πρωταγωνιστούσες σε ένα τηλεοπτικό σύριαλ. Τώρα πια, καταρχήν η λέξη πρωταγωνιστούσα δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει η λέξη να πρωταγωνιστώ, παίζω. Ναι. Να πάσεις σε τρίτο, τέταρτο ρόλο. Εντάξει, να παίξεις. Το έχω κάνει, το έχω κάνει πολλές φορές. Δεν με πειράζουν οι μικροί ρόλοι. Αυτά είναι κάτι που να με ενδιαφέρει. Ναι. Και έτσι έχω μάθει και έτσι λειτουργούμε. Τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Λειτουργούμε σαν ένα ensemble, σαν ένα θέατρο συνόλου. Και με ξεκουράζει κιόλας. Φανταστείτε μέσα στη χρονιά να πρέπει να παίξω, μια και είμαστε τόσο λίγοι ηθοποιοί, να πρέπει να παίξω τέσσερις μεγάλους ρόλους. Θα σε ρωτήσω γι' αυτό, ναι. Αλλά δεν κατάλαβα τελικά θα πήγαινες να παίξεις σε μια τηλεοπτική σειρά. Θα έλεγα στην Κύπρο όχι πια. Όχι πια. Δεν είναι πια η τηλεόραση, δεν μου δίνει τη χαρά που μου έδινε παλιά. Όταν κάναμε αυτές τις παραστάσεις που ανάφερες πριν, ήταν μια συγκυρία όπως έγιναν τότε οι όρνηθες του Κουν, που ήταν ο Κουν, ο Χατζηδάκης, ο Τσαρούχης και η Ζουζού Νικολούδη. Με την ίδια, έγινε το ίδιο πράγμα, με την ίδια χημεία, έγινε και στο ΡΙΚ τέσσερις άνθρωποι να αποφασίσουν να κάνουν ένα θεατράκι, ένα θέατρο στο ΡΙΚ. Και για να μην σκορπίσουν οι δυνάμεις αυτές που υπήρχαν γύρω, δηλαδή εμείς όλοι οι ηθοποιοί, να μην χαθούμε εδώ και εκεί. Και φτιάχτηκε το θεατράκι του ΡΙΚ, που έχει αφήσει ιστορία φυσικά στην Κύπρο και που ήταν η κολυμβήθρα των σημερινών ηθοποιών και πρωταγωνιστών και σκηνοθετών και σκηνογράφων, τόσο από θεατές όσο και από εκτελεστές. Λοιπόν, αυτές οι παραγωγές, αυτές οι παραστάσεις που δίναμε μεταφέρονταν στην τηλεόραση μετά, για τις οποίες λέτε, για τις οποίες δεν πληρωνόμασταν. Δηλαδή εμείς κάναμε το θέατρο, πληρωνόμασταν το μισθό μας και έτσι μπορούσε το ΡΙΚ να αντέξει το βάρος το οικονομικό ενός θέατρου. Δεν θυμάμαι γιατί ξεκίνησα να το λέω αυτό. Όχι, εντάξει, εγώ την πήρα την απάντηση που ήθελα, δεν κατάλαβα τον πληθυντικό τώρα μέσα στην απάντηση. Γιατί εγώ είμαι μόνος μου. Ναι, ναι. Με συγχωρείς, ναι. Όμως μου είπες πως σε μία σεζόν μπορεί να παίξεις και τέσσερα. Ναι. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Και τέσσερα, πες μου τι ήθελες. Για την τηλεόραση, για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Οι παραγωγές τότε γινόταν με έναν τρόπο όπως γίνεται μια θεατρική παράσταση, δηλαδή δουλεύαμε ένα μήνα. Κάναμε μια τεχνική πρόβα μπροστά στους τεχνικούς μας. Στις κάμερες και σε όλα. Όλα βεβαίως γινόταν τεχνική πρόβα και μετά μπαίναμε στο στούντιο με τους τεχνικούς και δουλεύαμε άλλες 2 με 3 εβδομάδες. Όταν φτάσαμε στο splicing, γιατί έχω κάνει και ζωντανά θέατρα. Ήμουν από τους πρώτους που παίξανε στο τηλεόραση, το 56, και μαθήτρια ακόμα. Αλλά τότε υπήρχε έτσι ένα πρόσεγμα, ένα ενδιαφέρον άλλο. Τώρα είναι λίγο για την ευρεία κατανάλωση αυτά που γίνονται. Και δεν με ενδιαφέρει. Έχω την άνεση να πω ότι δεν με ενδιαφέρει. Αφήνω τους νέους να δοκιμαστούν, γιατί πιστεύω ότι ό,τι κάνουν είναι κέρδος. Μου είπες ότι μέσα σε μία σεζόν μπορείς να ανεβάσεις και 4 διαφορετικά έργα, έτσι. Θα μπορούσα, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσε να μου συμβεί, αλλά λέω δεν το αντέχω να το κάνω. Πόσο εύκολα μαθαίνεις τους ρόλους? Όχι, είμαι φυσιολογική. Δεν μαθαίνω εύκολα, αλλά ούτε δημιουργώ πρόβλημα. Έχεις ξεχαστεί επάνω στη σκηνή? Πολύ λίγες φορές. Μία συγκεκριμένα θυμάμαι που ήταν έτσι μια. Αν με επιτρέπετε να το πω αυτό το instantané, ήταν πολύ αστείο. Και παίζαμε ένα κυπριακό έργο της Κύπρου, το Βασίλειο, ένα ιστορικό, αλλά ήταν μια σάτυρα. Και έπρεπε να πω ένα τετράστιχο όπου τελείωνε η πράξη. Έκανα μια βασίλισσα εποχής, ιστορική βασίλισσα, και να το πω φάτσα στο κοινό. Όπως λοιπόν κατέβαινα έτσι μπροστά στο προσκήνιο για να το πω, έκανα το λάθος να το σκεφτώ και να πω τι λέω τώρα. Και δεν θυμήθηκα. Έπαθα το blackout, έπαθα κουρτίνα. Αλλά θυμόμουν το ρυθμό του τετράστιχου αυτού. Και αυτό που έκανα ήταν, έβαλα απλώς τα χέρια μου έτσι μπροστά, όσο χαριτωμένα μπορούσα, και έβγαλα άναρθρες κραυγές, αλλά στο ρυθμό το σωστό. Αυτό το θυμόμουν. Όχι μόνο το κοινό δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά ούτε οι ηθοποιοί δεν κατάλαβαν ότι δεν είπα λέξη από το κοινό. Έπαθα blackout. Σπάνια μου έχει συμβεί. Σπάνια μου έχει συμβεί, γιατί μελετώ πολύ πριν την παράσταση.
Ναι, σε βοηθάει καθόλου ο άντρας σου στην μελέτη αυτή? Στη μελέτη όχι. Αλλά δουλεύουμε μαζί. Έχουμε καιρό να δουλέψουμε. Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα όταν δουλεύαμε μαζί. Γιατί ήταν και δάσκαλος μου. Και πάντα με αντιμετώπιζε σαν μαθήτρια. Και κάποια στιγμή ήθελα να βγω από το καβούκι μου. Δηλαδή δεν το ήθελα αυτό το πράγμα. Είμαι μαθήτρια, είμαι καλή μαθήτρια σαν ηθοποιός. Τολμώ να πω. Αλλά δεν ήθελα αυτό το. Να με συμπεριφέρεται όχι σαν μαθήτρια, σαν γυναίκα του. Που θα μπορούσε να μου πει, αν έλεγα μία άποψη, να μου πει: κοίταξε να δεις, τώρα εσύ πίνει πλην τα πιάτα, ας πούμε. Αυτό με εκνεύριζε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή επαναστάτησα και έβαλα κι εγώ τις φωνές μες στο θέατρο, άκουσαν όλοι. Κατάλαβαν πρώτα ότι πρόκειται για οικογενειακό καβγά, αλλά είμαστε και μια οικογένεια μες στο θέατρο. Τόσα χρόνια δουλεύουμε μαζί. Και αυτό ήτανε. Δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν. Και ίσως τότε άρχισε και εκείνος, ίσως η υπερβολική του. Δηλαδή, η ανάγκη του να μην είμαι κακή σε μια παράσταση, τον έκανε υπερβολικά προσεκτικό μαζί μου. Αλλά ήταν πολύ σκληρός μαζί μου. Ήτανε. Πολύ. Ποιος γοήτευσε ποιον στην αρχή της σχέσης? Εκείνος εμένα. Δηλαδή, όταν τον είδα, είπα αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου. Εκείνο ήταν ένας bon vivant πάντοτε, ο άντρας μου. Ένα πολύ ελεύθερο άτομο. Αλλά πρέπει να με ερωτεύτηκε. Ήταν ένα κούντε φούντρο, φοβερό. Ήταν και μικρός ο τόπος, μαθεύτηκε παντού. Πέσαν πάνω του άνθρωποι που τον ξέραν καλά και του είπαν: κοίταξε εδώ, δεν είναι μια ήδη σαν όλες τις άλλες. Είναι κορίτσι οικογενείας, τέλος πάντων, πρόσεχε. Γιατί δεν. Αλλά ήμουν αποφασισμένη από την πρώτη στιγμή που τον αντίκρισα ότι αυτός ήταν ο άντρας της ζωής μου. Και έτσι και έγινε. Είπες ότι όταν μαθεύτηκε. Εδώ εσείς και εμείς. Τα πρόσωπα τα οποία εκτιθέμεθα δημοσίως, πολλές φορές έχουμε προβλήματα με τη μερίδα εκείνη του τύπου, που είναι κυρίως περιοδικά αλλά και εφημερίδες, για να πάμε στις χώρες του εξωτερικού, Γερμανία και Αγγλία, όπου βασιλεύουν τα ταμπλόιντ, όπου υφιστάμεθα μία παρεμβατικότητα στη ζωή μας ένα προηγουμένο. Εξού και λέει DD, έτσι, δε. Το μέγα θέμα το οποίο φούντωσε την ιστορία του παπαράτσι. Εσένα πόσο σε έχουν ενοχλήσει την προσωπική σου ζωή τα ΜΜΕ? Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα εδώ. Σε σεβαστήκανε? Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ενοχλούν κανένα. Δεν δε θέλει κανένα. Στην Κύπρο δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν πήγαινες για μπάνιο και την ώρα που άλλαζες, ναι. Υπήρχε παπαράτσι απέναντι και σε φωτογράφησε και βλέπεις φωτογραφίες. Αν συνέβαινε θα με ενοχλούσε πάρα πολύ, αλλά δεν συμβαίνει. Σύμφωνοι, αλλά πώς θα αντιδρούσες, πες μου σε παρακαλώ πολύ. Βία. Θα αρέβεται μας το κεφάλι σου. Ναι, ναι, πολύ. Δεν μπορώ να μου παραβιάζουν την, την ζωή μου, δεν μ' αρέσει αυτό. Μπορεί να σου πούνε όμως, κυρία μου, σχόλια πάρα πολύ, ήσταν σε δημόσιο χώρο, ας προσέχατε. Ναι, φαντάζομαι ότι ναι, θα μπορούσα να το πούνε, αλλά πάλι εγώ θα αντιδρούσα πολύ βία. Όπως αντιδρώ πολύ βία σε οτιδήποτε θεωρώ ίσως άδικο, ακόμα και όταν οδηγώ αυτοκίνητο και γίνει ένα λάθος, δεν είμαι αυτή που είμαι πάντοτε. Είμαι άσκημη. Ξαναοδηγός πώς είσαι? Είμαι πολύ προσεκτική οδηγός. Έχω βέβαια χτυπήσει τρεις φορές, όπως μου είπαν πριν να μάθω να οδηγώ. Μου είπαν, αν δεν χτυπήσει τρεις φορές, δεν θα μάθει να οδηγήσει. Πραγματικά έτσι έγινε. Δεν ήθελα ποτέ να μάθω να οδηγώ, γιατί είμαι αφηρημένη πολύ. Αλλά ο άντρας μου επέμενε να μάθω. Μήπως το έχεις περάσει με κόκκινο, να το έχεις αντιληφθείς? Τώρα, όχι, γιατί φοβόμουν πάντα. Είσαι αφηρημένη γι' αυτό. Φοβόμουν να μάθω αυτοκίνητο, γιατί, αλλά επέμενε ο άντρας μου. Νομίζω ήταν από συμφέρον για να κάνω όλες τις δουλειές εγώ, βεβαίως. Αυτό ήταν ο λόγος που επέμενε, όχι για κανένα. Α, το καρφί. Ναι, δεν μου λέει, γιατί δεν κάνει τίποτα σπίτι. Τίποτα, απολύτως. Είναι, λέει, εκείνος εμείς τα μοιραζόμαστε όλα με την γυναίκα μου. Εγώ λέει, η γυναίκα μου μαγειρεύει, βγάζει το ψωμί μας πολλές φορές εκείνη, πληρώνει τους λογαριασμούς, δέχεται τους ξένους, απαντά τα τηλεφωνήματα. Εγώ σκέφτομαι τον πόλεμο. Και όλα τα μοιραζόμαστε. Και, και έτσι είναι. Το δέχεσαι περιβαλλοντικά? Ω, ναι, το διασκεδάζω. Μ' αρέσει. Θέλω εγώ να τα ελέγχω αυτά τα πράγματα. Θέλω, γιατί δεν το έχω εμπιστοσύνη. Μπορεί να ξεχάσει να πληρώσει το λογαριασμό και να έρθει ένας κλητήρας από το δικαστήριο ξαφνικά. Είναι αφηρημένος και εκείνος αυτά. Αλλά τώρα είμαι πολύ πλέον. Μου έμαθε να είμαι πολύ προσεκτική με όλα. Δεν ήμουν έτσι. Οπότε εσύ είσαι ο ταμείας, ο διαχειριστής,
Και ο τροφοδότης του σπιτιού, δηλαδή βγαίνει εσύ και κάνει τα ψώνια. Όλα τα πάντα, τα πάντα. Δεν ξέρει εκείνο. Ναι. Απλώς παρατηρήσει θα μου κάνει. Πες μου τώρα, στο σούπερ μάρκετ πας με τη συγκεκριμένη λίστα των πραγμάτων που θέλει ή μπαίνει και ό,τι σου γυρίσει τώρα αυτό κατεβάζει μέσα στο καλάθι. Θα σα πω, εδώ έχουμε δύο περιπτώσει. Είναι το σούπερ μάρκετ το ένα και το μπακάλικο το άλλο. Στο μπακάλι μου θα πάω με μία λίστα. Τι θέλω. Στο σούπερ μάρκετ δεν πάω με λίστα γιατί ξέρω ότι θα πέσω έξω. Δηλαδή πάω, λέω, θα το βρω στο σούπερ μάρκετ πιο φτηνό αυτή την τροφή των γάτων που με ενδιαφέρει γιατί έχω αγαπώ πολύ τα ζώα. Και πάω και γεμίζω το καρουτσάκι με χιλιάδες πράγματα. Τα οποία μου είναι αχρίαστα. Έχεις πετάξει πράγματα επειδή έληξε η ημερομηνία. Τα δίνω στα ζώα μου και τα τρώνε. Και έχεις χάσει. Εμείς θα επιτρέψεις να κάνουμε εδώ ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, ίσως και κάτι λιγότερο. Και αμέσως μετά θα συνεχίσω την συζήτηση που έχω με την κυρία Τζένι Γαϊτανοπούλου. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής η συνομιλία μας κυλάει καλά. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Κανένα. Δεν ξέρω αν ίσως είμαι πολύ πιο. Μιλήσατε για σεβασμό πριν και εγώ είμαι πολύ. Δηλαδή μιλάω με. Μ' αρέσουν τα αστεία πολύ και έτσι συμπεριφέρομαι. Α, τώρα. Μήπως δίνω στους θέτες πριν από το διάλειμμα να κάνω μια ερώτηση. Το να είναι κάποιος εύθυμος, πλακατζής, να έχει το χιούμορ, να είναι ανοιχτός άνθρωπος, έξω καρδιά, σημαίνει ότι δεν το αξίζει και ο σεβασμός. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μου λες. Για μένα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά ό,τι ισχύει για μένα δεν σημαίνει ότι ισχύει για τους άλλους, δηλαδή. Οι άνθρωποι πολλές φορές θέλουν να δουν ένα σοβαρό πρόσωπο απέναντι τους για να το σέβονται. Δηλαδή μια σοβαρή εμφάνιση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω στην απλότητα. Τότε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακριβώς. Να περιμένετε εκεί πέρα. Σε δύο λεπτά θα ξανάμαστε μαζί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακριβώς.